Υπάρχει ένα USB μπροστά, δεν πέφτει καλύτερα κάτω, μη για ένα τύχημα. Στην έξω τώρα. Πάρε το Raft και φύγετε west προς τα πάνω στο βουναλάκι, βρείτε μέρος να σηκώθησει ο Raft το drone, να βλέπεις εσύ από εκεί. Πάρε μάτια, ενημέρωσε ασυρματικά, δεν γράφουμε στο χαρτί. Ασύρματος. 74,9, αυτό που έχει τύπο. Κομπλέχε. Ένα δευτερόλεπτο μισό. Ένα δευτερόλεπτο λίγο. Και για τη διάθεση εβδομάδες θέλω από τον Night Sky με το Raft να ρίξω μια ματιά στη φωτιά και στα άτομα τα πρώτα που έχουμε δει και ο Ίκαρος με τον Τζιμ να ρίξω μια ματιά στο άλλο το τέτοιο. Προσοχή διάμεσα μέσα στα δέντρα για πατρόλ και αν μπορέσει ο Night Sky με το Raft να πάρει ένα μάτια στο UAZ και το δρομολόγιο που ακολουθεί. Εντάξει. Το στείνω. Πού είσαι, ρε Γιώτα? Εδώ ρε. Κάνει skyline, ρε. Βάλε γέλινγκ, σε παρακαλώ. Έχει κόσμο και στο άλλο ναχωμά. Έχουμε και ένα bunker west των ναχωμάτων. Σε τι απόσταση από τα ναχωμάτα? 100 με 200 μέτρα. Είναι η άλλη φωτιά που φαίνεται. Ναι. Ναι, και στα δύο έχει άτομα. Ωραία. Στο πρώτο, στο south, πρέπει να είναι γύρω στα 4 με 5 άτομα. Στο άλλο πώς έχει? 2 με 3. Από εδώ βλέπω ένα. Ναι, ένα. Σου λέω 2. Για να είμαστε σίγουροι. Για να είμαστε σίγουροι, να το δεις όλο και να ξέρουμε ακριβώς πώς έχει. Μόνο ένας πρέπει να είναι. Ωραία. Night. Πες μου. Θέλω να πάρεις μάτια στον, σε αυτόν που είναι μόνος του. Στο πλαϊνό. Με τον Ράθ από πάνω να επιβλέπει το δρομολόγιο του UAZ και το Bunker. Ίκαρε και Jim κατεφύτε Southwest, ελάτε σε μένα. Στη μαλακιά στο κάμονετ που είναι μόνος του. Επίσης εκεί που είναι ο μοναχός του υπάρχει και κάποια, έχει και κουτιά με πυρομαχικά, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα κάνουμε κάτι αυτά. Εκεί πρέπει να είναι τα εκρηκτικά. Εκεί είναι που είναι ο μόνος του. Τον έχω στόχο. Το βλέπεις το laser. Στο άλλο το κάμονετ, στο άλλο το κάμονετ υπάρχει, είναι 3 άτομα. Βλέπεις αλάτι. Να έχετε και ζύπες θέλει όλοι κάτω. Ωραία, να πιστεύεις. Το UAZ είναι μόνο μεταβατικό, έτσι. Είναι μόνο μεταφορικό. Δεν έχει 2 άτομα. Δεν έχει καν. Όχι, έχει 2 άτομα μόνο στην καρότσα. Ωραία, να σου πω, πιστεύεις ότι τον, αυτόν στο δίχτυ τον North τον έχεις μονόχητο? Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα είναι αδιαπέραστο το Gammonet αν κολλήσει κάπου. Θα έχω backup. Θα φροντίσω εγώ για backup. Αλήθεια. Μετέφερα να βλέπεις κάτι περίεργο. Κουμπλέ. Drone είναι στον αέρα και σκανάρουμε. Night, για να γνω... Night, για να ξέρεις, εγώ με τον Αμαρά ανοίγουμε να διασφαλίσουμε τη δικιά σου τη σφαίρα, εάν δεν χτυπήσει να την χτυπήσουμε εμείς, και αφήνω τους κόκκινους σε περίπτωση που το άλλο το ανάχωμα τη δράση να τους εκτελέσουν. Τα δύο ανάχωματα μπροστά του έχει 3 άτομα όπως είπες και το άλλο δεν βλέπω κάτι. Έχει κάτι σαν λάμπα, πυρακτώσεις εκεί μέσα. Ακούς? Ναι, πες μου. Τίποτα αυτό, ότι το πάνω ανάχωμα, το βόρειο ανάχωμα δεν έχει κάτι άλλο εκτός από μια λάμπα πυρακτώσεως. Τους έχουμε εμείς στους δικούς μας, όποτε είναι, να γίνει. Ενημέρωσε το αν θέλεις. Ο drones. Περιμένετε λίγο. Ραφ. Έλα. Το UAZ έρχεται, απομακρύνεται, είναι στάσιμο κάπου.
Το UAZ δεν το βλέπω. Βασικά πάει προς... ναι, έρχεται από την πόλη τώρα. Αλλά είναι πολύ μακριά. Ωραία. Καπατζωθείτε, αφήστε να έρθει και με το που φύγει να έχουμε χρόνο άπλετο. Μην τρέχουμε σαν πανικόβλητοι. Στο βόρειο, αυτός ο τυπάς είναι άτομο που κοιτάζει με το λέιζερ. Νότια, ναι, north, ναι. Η κόκκινη καβατζωθείτε μέσα σε κανένα θάμνο. Ωραία. Άρα το κάτω ανάχωμα έχει 4 άτομα, όχι 3. Διόρθωση, το κάτω ανάχωμα έχει 4 άτομα μέσα. Αυτό που είναι στους κόκκινους εννοείς. Αυτό που είναι στους κόκκινους. Αυτό. Ωραία. Όλοι τώρα περιμένουμε το UAZ. Δεν αξίζει, εμείς δεν βλέπουμε 4, βλέπουμε 3. Το τέταρτο δεν ξέρουμε. Είναι καθιστός. Είναι καθιστός, σας έχει πλάτη, είναι καθιστός. Μισό να δω το UAZ. Το UAZ είναι κατά το ίμιση εκεί πέρα στη θέση του. Τι μου είπες? Κέντρο ενημέρωση. Έλα, πέρα. Μέσα στον δρόμο, ευθεία, δηλαδή ακριβώς έτσι όπως κάνει δρομολόγιο το UAZ, υπάρχει ένας πυργίσκος με πεζικό πάνω, το οποίο βρίσκεται 038-055 καρφί. Ωραία, Knight, περιμένουμε να έρθει το UAZ. Ήρθε. Είσαι δίπλα μου? Ναι. Πέρα. Φεύγει το UAZ. Light, τη βολή. Ετοιμός. Κάτω. Το κινητονό σας. Καλέ μου, σίγουρος ότι θα πετύχει τέτοιο, έτσι. Ότι θα πετύχει το Camonet και θα κολλούσει η σφαίρα. Να βλέπω στα θερμικά πάντως. Knight, μπορείς να βοηθήσεις τους κόκκινους να κατεβάσετε με τη μία τους άλλους. Ναι, έχω αυτόν ο οποίος κάθεται στην καρέκλα. Ενημερώνω. Ωραία, συντονιστείτε λίγο κόκκινους, έτοιμοι. Περίμενε να πάμε λίγο πιο κοντά, αν μπορούμε. Να βλέπουμε τους έχουμε καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Jim. Λαμβάνει. Jim, πιάνεις τον πιο μακριά από σένα στην καρέκλα. Agent, πιάνεις τον άλλον. Εγώ πιάνω τον όρθιο πιο κοντά στη σκηνή. Ο Ίκαρος πιάνει τον άλλον. Ελευθεί. Ανοίξτε λέιζερ. Βλέπετε το δικό μου το λέιζερ. Κανονίστε ο καθένας να έχει διαφορετικό στόχο από το λέιζερ του και ξεκινάμε. Ωραία. 3, 2, 1, βολή. Τρία άτομα κάτω. Κινούμαστε. Ο κόσμος είναι, ρε. Κινούμαστε. Πάμε λίγο πιο μπροστά. West από εσάς έχει ένα επόμενο ανάχωμα, ένα άτομο μέσα. Γρήγορα για τα... να πάρεις εκρηκτικά. Οι υπόλοιποι κόκκινοι North μαζί με τον Ραμαράφη και τον North. Knight με τον... Κάναμε ρεποζίσιον. Τα μάτια σας στο επόμενο bunker και στο UAZ. Πόσα blocks να πάρω? Μοιράσου, πάρε 4 και θα τα μοιράσεις με τον Ίκαρο. Να ξέρεις ότι μπορείς το... Έχει εδώ Ίκαρο. Έχει, ακούμπλε. Με το drone, άμα 4... είσαι εκτός terminal, να πατήσεις Ίκαρο, πάνε και εσύ να πάρεις. Έλα την πόλη πίνικο. Οκ. Ναι, τσέκαρε πόσα άτομα έχει το bunker, το διόρροφο. Έναν βλέπω εγώ. Αναμονή για στροφή του drone, να δούμε τι έχει ακόμα. Ωραία, πώς το κόλλησε. Δεν υπάρχει κανείς απάνω, κάνω reposition των drone. Επίσης το UAZ επιστρέφει. Υπάρχει ένας, δεν τον βλέπω. Είναι απ' έξω. Σύντομα, μάγκες. Σύντομα, φύγετε από εκεί κάτω.
Στο απ' έξω δεν έχει τίποτα. Απ' έξω είναι ένας και μέσα δεν βλέπω κάτι. Ωραία, εξαφανιστείτε λίγο πίσω από πέτρες, πίσω από, από δάμους, από κάτι. Γιώργο, Γιώργο δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι. Όχι. Μόνο αυτός ο μαλάκας πάνω. Έρχεται το UAZ, το νου σας, πλησιάζει στο... στη διχάλα που κάνει ο δρόμος. Στο μπάγκερ υπάρχει μόνο ένα άτομο στο δεύτερο όροφο επάνω. Νάιτ, πάρε πολύ πάνω σε αυτό, να, στο μπάγκερ πάνω και να είσαι έτοιμος να το ρίξαμε σου, όταν σου πω. Παυσί, στο έξω το μπάγκερ έχει ένα άτομο προς West. Άρα έχει δύο πάνω. Άρα έχει δύο, όχι πάνω, κάτω έξω το μπάγκερ, ακριβώς στην αριστερή γωνία του. Δεν τον έβλεπα τον άλλο πριν. Γιατί μας φτάνουν οι υπόλοιποι. Δεν κάνουμε gauge, αλλά έχει σχέδιο. Ψάχνω να τον βρω. Είναι πίσω από το χέσκο. Είναι εντός του μπάγκερ. Όχι, όχι, πίσω του, απ' έξω ακριβώς. Δίπλα στη φωτιά. Δίπλα στη φωτιά. Δεν στη φωτιά, ρε μαλάκα, τώρα δεν μπορώ να τον βρω γιατί είναι... Τον κάνω laser άμα το βλέπεις. Όχι με αυτό το laser, ρε. Πάτα shift. Α, laser με το τέτοιο νέος, με τον drone. Μπα, δύσκολα. Το βλέπεις αυτό τώρα. Νομίζω τον βλέπω αυτόν τον έξω που λες, στο μπάγκερ. Για άναψε ένα laser λίγο να δω. Εκεί πρέπει να είναι. Καμιά 5 μέτρα northwest από τη φωτιά. Δώστε μου χρόνο λίγο να αλλάξω θέση. Πάθω νους εσύ. Ό,τι βλέπω δείχνεις ένα προβολέα. Από πίσω του προβολέα πρέπει να είναι, έτσι μου φαίνεται. Κάνει αντίθεση το... Ναι, δίπλα στη φωτιά είναι, θα τον βρω. Αναμένεται. Ωραία. Κόκκινη, αν πήγετε southwest, έξω από τα φώτα, πλησίασε τον μπάγκερ. Ναι, τον έχω. Πάρε θέση. Δεν είναι, πώς είναι, πρέπει να είναι τρεις. Τρεις. Το drone μου δίνει δύο στόχους. Το ένα, και τους δύο τους έχω. Ωραία, κάτσε να έρθουν οι κόκκινοι εκεί πέρα να προσεγγίσουνε. Θα κάνεις συμβολή και θα πεταχθούν αυτοί να τους χτυπήσουν. Ελήψη. Το γιο θα φτάνει την πόλη. Πρωτεύων στόχος θα είναι αυτός στο δεύτερο όροφο, γιατί έχει καλύτερο view, έχει καλύτερο οπτική γενικά, εν πάση περιπτώσει. Το drone. Προσεκτικά με το... Ναι. Το γιος κάνει αναστροφή, επιστρέφει. Έχουμε φτάσει χαμηλά. Ωραία. Με το που δώσει το τέτοιο μπαίνουμε. Ωραία, μείνετε σε θέση. Knight, είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Κόκκινη, ξεκινήστε. Knight, ρίξε. Κάτω. Κάτω και δύο. Δύο στόχοι κάτω. Επιβεβαιώστε τα kill και ενέδρα στο δρόμο για το UAZ. Knight με τον Rath, κατευθυνθείτε northwest. Προχωρήστε. Δύο λεπτοί, επιβεβαιωμένοι. Ωραία. Κόκκινη, επειδή το UAZ έρχεται γρήγορα, locate κοντά στο δρόμο, να το κόψουμε. Έλλη, κατεβαίνουμε. Μείνετε εκεί καβατζωμένοι. Με το που σας περάσει, τους χτυπάμε από πίσω. Positioning μαζί με τον drone. Στην εδώ. Επίσης εδώ. Πλησιάζω. Τέσσερις νεκροί. Ωραία. Μπες, βγάλτε από το δρόμο μέσα σε ένα θάμνο σβήστο και συνεχίζουμε. Το επόμενο camp έχει γίνει alert. Διόρθωση δεν έχει γίνει. Τώρα ρέμισαν, ναι.
Βασικά σκανάρουνε. Πρέπει να μεταφέρθηκε στον ασύρματο πληροφορία, λογικά, από το Μάξι. Το νου σας. Βλέπω έναν εκτός μπάνκερ και λογικά έναν πάνω στον όροφο του μπάνκερ. Επιβεβαίωση από drone. Οι υπόλοιποι κατευθυνόμαστε northwest. Τα laser που έχετε τα visible, γιατί πες να τα βλέπουμε. Ο επόμενος στόχος έχει ένα άτομο στον πάνω όροφο του μπάνκερ και τρεις εκτός. Τρεις, αλήθεια. Κόκκινη από το χαντέκι προσεγγίζεται. Δεν έχω μάτια στο πίσω μέρος του κάτω ρόφου από τον μπάνκερ. Ποια είναι η πίσω μεριά, ποια κατεύθυνση έχει? Προς west, κοιτάει southeast. Η ακριβής θέση του μπάνκερ είναι 038-055, επαναλαμβάνω. Με εμπρόστια οπτική east. Στην επόμενη, στο επόμενο πόδι του βουνού. Έχω μάτια στο μπάνκερ, είμαστε στα 100 μέτρα. Φεύγουμε, φεύγουμε. Ωραία, Γιώργο, περιμένετε λίγο να προχωρήσει ο Netsky από πάνω. Έγινε. Το έκανες αυτό που σου είπαμε, το διπλό tab. Ωραία, το έκανα, αλλά δεν δουλεύει για κάποιο λόγο. Πιστεύω τον drone το οποίο είναι 1000 μέτρα πάνω. Όχι, στα 150 είναι. Έχουμε μάτια σε έναν μόνο από τη σάθης πλευρά του μπάνκερ, από εμάς μεριά. Αφήστε τον τυπά στον όροφο σε μένα. Ένας είναι μπροστά. Ένας μπροστά είναι... βλέπουμε τον έξω τον όροφο. Λογικά, λογικά τους άλλους δεν τους βλέπετε γιατί τους κάνει αντανάκλαση το φως από τον προβολέα. Ράθι, είπες είναι τρεις ο σύνολο. Τρεις εκτός και ένας πάνω. Ένας αριστερά, ένας δεξιά και ένας μπροστά. Αριστερά σκοτώ. Ωραία, εγώ με το ραμαρά περιμένω που είναι στα north. Δύο λεπτά για ανάσα, είμαι έτοιμος. Κόκκινη, αναλάβετε αυτό που είναι στην east μεριά του bunker. Με τον έθισκα να παίρνει βολές στο πάνω. Έγινε. Ράδι, έχουμε εικόνα για το τρίτο, κάτω. Ο τρίτος είναι δίπλα στη φωτιά ακριβώς, east. Αυτόν έχουμε εμείς. Ωραία, ένας είναι αυτός, ένας είναι north και ο άλλος. Και ο άλλος είναι πίσω από τον προβολέα south και ο τελευταίος στον πανόρφο. Μαζί με τον Ραθ τους έχουμε αυτούς από την south πλευρά του μπάνκερ. Εγώ τον όροφο, του ορόφου και ο Ραθ έχει τον άλλο μπροστά από τον, από τον ωραία, προβολέα. Ωραία, για τους κόκκινους, αν ανεβείτε λίγο southwest πίσω από τους θάμνους μπορείτε να προσεγγίσετε λίγο ακόμα. Άναψε laser, να ξέρω. Τουλάχιστον ένας πρέπει να μπει στους θάμνους και να προσεγγίσει να πάρει μάτια καλύτερα σε αυτόν που είναι στη south μεριά. Shift και λάμδα. Δεν πειρά. Ανοίγουμε. Είναι εκτός οι επαφές. Πλησιάζουμε. Επίθηκε κανείς. Έξω στους κόκκινους θέλω. Γυρνάω του ρετ. Όλοι εδώ είμαστε, μας βλέπω όλους. Προχωράμε, πλησιάζουμε. Κάνω reposition τον drone. Λαγερά. Δεν έχει άλλες επαφές ανάμεσα στα δέντρα και στο πρώτο κτίριο. Στο πρώτο κτίριο απ' έξω, από την πλευρά σας, έχει πατρόλ με 6 άτομα. Και από πίσω και μέχρι μέσα στην πόλη έχει είναι γεμάτο άτομα. Ωραία. Night με το... με τον Ράθ, ελάτε στη δικιά μου μεριά. Γιώργο, και εσύ με τους κόκκινους ανεβείτε northeast. Έγινε. Άρα περνάμε απέναντι northeast και μισά. Ναι. Μεταφερόμαστε όλοι στην north μεριά.
κεραία δεν κοίταξα κάμως. Ε? Την κεραία δεν κοίταξα. Να γνωρίστε, δεν έχω ελέγξει προς την κεραία. Ωραία, να συνεχίσετε από εκεί πέρα. Υπάρχει ένα λοφάκι στα νότσες από σένα, το βλέπετε? Ναι. Με μεγάλη προσοχή, πηγαίνετε και κάτω εκεί πέρα μια θέση. Προσοχή για το πατρόλ στα αριστερά σας. Μεγαλύτερη, περισσότερα μάτια θέλω στο compound που βρίσκεται εδώ στα νότσες. Να ασφαλίσουμε τα βίγλες. Έχω βρει εδώ μια ωραία θέση σε κάτι πέτρες, τις οποίες είναι και λίγο ψηλό cover. Έχω και πιάτο όλο το compound, το πρώτο εδώ. Δεν έχω κατέβει κάτω, περιμένουμε εδώ. Ωραία, Ραφ, σήκωσε, φέρω τον drone πάνω από αυτό το camp. Δύο επαφές πατρολάρουν επάνω στο δρόμο πηγαίνοντας northwest μέσα στην πόλη. Γιώργο, μέσα από το χαντάκι, προσεγγίσε την πόλη όσο περισσότερο μπορείτε χωρίς να εμπλακείτε. Κάνεις το compound τώρα και βλέπω. Εγώ θα βγω στην north πάλι μεριά. Το ίδιο πράγμα κάνουμε, αλλά από αυτό το χαντάκι. Γιώργο, προσοχή μέσα στις καλαμιές, φίλε. Μην είχα ένα πατρό. Λοιπόν, βγήκαμε τις καλαμιές τώρα. Έχει κάτι σπιτάκι που παρηγήσε εδώ μπροστά. Τρία άτομα, τρία άτομα ανάμεσα στα σπιτάκια. Δεν σας έχουν πάρει χαμπάρι. Ωραία, Ραφ, κράτα λίγο safe με ενημερώσεις στους κοκκινούς. Να εμπλακώ ή να σπάσω αριστερά να συνεχίσω στο χαντάκι? Να μην εμπλέκεις ακόμα. Ωραία, περιμένω. Ακόμα περιμένω, ναι, περιμένω εδώ. Συγκρίσετε όσο πιο θέατα γίνεται. Ωραία, συνεχίζουμε άμα είναι. Κόκκινη, στο παράθυρο... Στο east παράθυρο της σύγκινης αποθήκης, είδα ένα τυπά. Και okay. Εμείς συνεχίζουμε πάνω από τα καλάμια, δεν θα μας δει λογικά. Θέλω να ελπίζω. Με laser κόκκινη λίγο να δω. Τρία. Είδες? Ναι, ναι. Λοιπόν, το χαντάκι περνάει ξυστά από τα σπιτάκια, δεν παίζει, θα μας δούνε. Πού έχει άτομα από στη δικιά σου μεριά, Γιώργο? Από εμάς δεν βλέπω κάποιον, αλλά ο άλλος σου λέει σε παράθυρο και τέτοια είναι. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή... Το τσίγκινο που σου λέει δεν βλέπει το χαντάκι. Αυτό που με ενδιαφέρει το πέτρινο, το σπιτάκι που έχετε μπροστά σου σαν βλέπει. Ράδ, θέλω λίγο τα μάτια στο πέτρινο το σπιτάκι. Και αν μπορείς να πάρεις εικόνα για εκεί. Όπα, 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 λοιπόν, έχω ομάδα τρία άτομα, κάθονται και μιλάνε και με βλέπουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το πάρω με έρπιση όλο μέχρι πέρα, άμα δεν με δω. Αλλά έχουν και προβολής, φεύγουν προς τα μένα. Γιώργο, αυτά τα τρία άτομα που βρίσκονται μέσα στο χαντακί? Όχι, όχι, είναι στο τέτοιο, στο εδώ πέρα, στο οχήματα. Ναι, έχει και ένα όχημα δίπλα τους. Ο πιο κοντινός εχθρός αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο πέτρινο το σπιτάκι. Το ωραία. Μικρό το σπίτι, όχι το μακροφωνό. Δεν τον βλέπω εγώ αυτόν, εγώ βλέπω μόνο αυτούς τους τρεις έξω. Ωραία, άκουμε λίγο. Θέλω να πιάσετε, να κολλήσετε στον τοίχο του πέτρινου του σπιτιού προσεκτικά που μέσα έχει άτομο. Ωραία. Θα ενημερώσω αν σας αντιληφθούν. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνεστε από το τσίγκινο που είναι απέναντι όμως. Μα φτάσαμε. Είμαστε. Ωραία, θέλω ο ένας κόκκινος να βγει στην west γωνία και να είναι έτοιμος να πάρει μάτια στην τριάδα που είναι στο κέντρο του χωριού. Τους έχω. Ο ένας να είναι έτοιμος. Από εκεί έχετε παράθυρο για να δείτε στο μικρό του σπιτάκι? Θετικό. Έχει, ναι. Ωραία, ο ένας να είναι έτοιμος να βγει σε αυτό το παράθυρο και ο άλλος να είναι έτοιμος να βγει από την east μεριά και να πάρει μάτια μέσα στο τσίγκινο. Κόπι, κόπι.
το σήμα σου. Λοιπόν, με το σήμα σου μπαίνουμε κιόλας, ρίχνουμε κανονικά. Περιμένετε. Βρισκόμαστε. Ωραία, ναι, περιμένετε. Μην βγάλετε μάτια ακόμα, ρε παιδιά. Δεν θέλω να πλακείτε ακόμα. Μείνετε καλυμμένοι. Εγώ σας είπα τι κίνηση να κάνετε. Ελήφθη. Ωραία. Night. Ναι. Το πατρόλ. Έχουμε εικόνα. Έχει επιστρέψει πίσω στη βάση και ξανακάνει το ίδιο route που το έχω. Πάνω κάτω το έχω καταλάβει. Ωραία. Θέλω. Τα μάτια του Ράθ. Έχουν γίνει τρεις, ναι. Θέλω τα μάτια του Ράθ να είναι στη west μεριά του χωριού, μην τύχουν υπάρχει κανένας ξεπαρκός. Εγώ με τον Ραμαρά θα καλύψουμε το μακρόσυνο το σπιτάκι. Οι κόκκινοι θα αναλάβουν το τσίγκινο και τον άλλο το μαλάκα που είναι εκεί πέρα μέσα μαζί με την τριάδα. Night στην τριάδα και μετά καλύπτει κόκκινου. Επικεντρώνει στην τριάδα και μετά καλύπτει κόκκινου. Στο κέντρο των σπιτιών εκεί που είναι η οικογένεια. Ναι, εκεί που μιλάνε οι τρεις. Τρεις που μιλάνε. Δώστε μου λίγο, λίγο χρόνο να κάνω ένα repositioning. Ράθ, σε αφήνω λίγο μόνο. Αλλάζω γωνία στον drone. Απλά αναφέρω εγώ που θα κοιτάξω στο τσίγκινο, δεν έχω δει ακόμα τον εχθρό, έτσι. Εάν κουνηθεί, θα το δεις κατευθείαν, θα βγει. Κόπι. Με το που βγεις, θέλω να τσεκάρεις, να κοιτάς την πόρτα του. Την πόρτα του τσίγκινο, θα το δεις. Κόπι. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Τρία. Δύο, ένα, πάμε. Τριάδα νεκρή. Κύριε Καθαρό. Τόσο τσίγκινο μένει. Ήκαρε. Τι με έφαγες μέσα. Ήκαρε, προσεγγίστε το μακρό σαν το σπίτι. Έπεσε στο τσίγκινο, εντάξει. Ωραία, κόκκινη πίεση στο κόκκινο το σπίτι. Night, το δρόμο. Ναι, ναι, δεν σε πέτυχα, δεν σε πέτυχα. Έχει εξαφανιστεί. Έχει φύγει το πατρόλ. Λογικά επικεντρώνονται στο ανοίγω, μεγάλο του. Ανοίγω, ρίχνω, flash. Τρία. Δύο. Ένα, ανοίξε πόρτες. Night, για την κεραία. Τα οχήματα τα πάμε πουθενά, τα αφήσουμε εδώ. Ωραία. Κόκκινη, πάρτε τα δύο τα τσιπάκια και πάρτε τα στις καλαμιές που είναι west από το... south west από το μακρόσυνο το σπίτι. Δε κεραία. Ράθ, στην κεραία το drone. Μία επαφή south west δίπλα στο σπιτάκι. Clear για την ώρα όλα τα υπόλοιπα. Αρνητικό. Ποιος έκανε βολή τώρα? Εγώ είσαι σε μια λάμπα και ήταν πάνω στα τσιπάκια ακριβώς. Δεν χρειάζεται τις λάμπες, μην τις πάμε. Εντάξει, τα οχήματα. Ωραία, Γιώργο, ανεβείτε northwest να πάμε και την κεραία. Έγινε. Από τη δέση που βρίσκομαι δεν μπορώ να βρω την επαφή που ενημέρωνε ο Ράθ. Ωραία, προσεγγίστε λίγο πιο στην άκρη του βουνού μαζί με το Ράθ και ο Ράθ και ο Night Sky και
και πάρτε μάτια από πρώτη εικόνα στο χωριό και προσπαθείτε να βρείτε τι συμβαίνει. Κόπη, κάνω λέει στο σπιτάκι μου να το πας. Το λυπάμαι την κυρία, θα το χτυπήσουμε, θα το δώσουμε εμείς με τους κόκκινους. Εσείς κοιτάξτε λίγο να ασχοληθείτε τώρα με τα σπιτιά να βρούμε πού είναι ο στόχος. Να είτε επανέλαβε λίγο τη θέση σου. Έχω σηκώσει λέιζερ. Σε βλέπω, σε βλέπω. Ωραία, αυτός που είναι πιο πέρα, πιο west από όλους, να προσεγγίσει και να τσεκάρει πίσω από το σπίτι, μήπως έχει τίποτα. Όσο μπορεί να δει, οι υπόλοιποι έχετε μάτια πάνω σε αυτό το μαλάκα που κάθεται. Όχι ρε μαλάκα, μην τρέξεις και όλη τη μάνα, δίπλα στον τοίχο ρε μαλάκα. Περπάτα μόνο. Σκοπό τον έχετε δει έτσι. Στο καθιστό, στην καρέκλα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, τον έχω. Ωραία, Ικαρέ. Να, Τζιμ, κράτα σταθερή θέση, πάρε μάτια στο σπιτάκι. Ικαρέ, με τον Σκάρ κάτε τη βολή. Με το σήμα μου. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Νεκρός, μπαίνουμε. Τζιμ, πλησίασε το σπιτάκι. Πάρε πίσω πλευρά. Γιώργο, ξεκίνα την τοποθέτηση των εκρηκτικών. Έγινε, καθαρό από το σπίτι. Μάρξμαν. Λέγε. 030-059, ακριβώς στη γέφυρα στην οποία διαχωρίζει το χωριό. Έχεις μάτια. Σωστά. Υπάρχουν τρεις επαφές κάτω σε καρέκλες οι οποίοι είναι guard και από πάνω την περνάνε γύρω στα δύο squad των τριών. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση εκεί ανάμεσα γύρω, συνολικά να πούμε ότι περνάνε στα 10 άτομα σύνολο. Οπότε είναι εκτός αυτή η περιοχή τελείως, δηλαδή δεν μπαίνουμε καθόλου μέσα στο χωριό όσο δυνατόν γίνεται. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα πατρόλ τα οποία φεύγουν από το military range που είναι βάση μέχρι εκεί ακριβώς που σου λέω, στη γέφυρα, κάνουν όλο αυτό το δρόμο πατρόλ, δηλαδή όλο το φάσμα από 032-058 που είναι το χωριό, που είναι το range, συγγνώμη, μέχρι μέσα όλο northwest, όλο αυτό και το ξερό ακόμα το ποτάμι, αυτό εδώ πέρα που υποτίθεται περνάει ποτάμι και φτάνει στη θάλασσα, όλο αυτό το περνάνε επαφές. Okay. Δεν έχω ακόμα βρει το στόχο, αλλά μέσα στο χωριό υπάρχουν πάρα πολύ έτσι, σκοπή. Ωραία, Ραφ. Πάρε λίγο μάτια στις εκβολές του ποταμού. Ένα μικρό πατρόλ αυτή τη στιγμή από δύο άτομα θα ενημερώσω αν δω κάτι άλλο. Τα κρυφτά έχουν τοποθετηθεί. Ωραία, η κόκκινη πήγαινε προς το νεκροταφείο West. Ραφ, τσεκάρε μία όλη την παραλία μέχρι και το λιμάνι. Να γνωρίζετε ότι εκεί το ντρόν είναι πάνω ακριβώς από τον πύργο. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα
είναι τα οχήματα και πώς μπορούμε να τα φέρουμε και να φύγουμε. Προκινήστε καθαρά μέχρι και τον ντοκ. Ελευθεί. Προκίνη επιβεβαίωση ότι βλέπετε το λέιζερ μου ακριβώς μπροστά σας. Όχι. Δεν είναι οπτικά αναγνωρίσιμο το λέιζερ σου, ρε μαλάκα. Ναι, ρε, ναι. Δεν το βλέπουμε αυτό το drone σου. Κάτσε, Jimmy, πας, ρε. Κάτσε εκεί. Να μπορούσα να κάνω αποστασιομέτρηση όπως μπορώ με το τέτοιο μαλάκα με το drone. Θα γαμούσε. Προς κόκκινους. Ναι. South από εσάς, πίσω από τα σπιτάκια στο δρόμο, πίσω από τα σπιτάκια, είναι 3-6 άτομα, 2 πατρόλ των 3 ατόμων που πάνε πάνω κάτω. Δύο άτομα, southwest από εμάς, κοντά μας, στα 70 μέτρα. Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Αλλά έχουν φύγει μπροστά μας. Γιώργο, βγάλτε και αέρα μέσα από παράθυρα, πρέπει να βρούμε το σπίτι. Έγινε. Έγινε το στόνο σου λίγο. Ναι. Δεν έχουμε ποδοκαλλιοπτική, μπορούμε να κατέβουμε από παραλία να πάμε εκεί στους προβλητές, μπας και βλέπουμε καλύτερα, μέσα. Προβλητά έχει φως. Πάμε προς το στρατόπεδο. Όχι ρε, δεν βλέπω φως. Τότε δεν ξέρεις ποιο, τότε δεν μπορούμε να συνηθούμε για το ποια είναι προβλητά. Southwest από μένα εδώ κάτω, σε αυτά τα σπίτια, να πιάσουμε ένα διόροφο, να κοιτάξουμε μέσα στα άλλα, μέσα στην πόλη. Μια επαφή είναι μπροστά μας και παίρνει το δρόμο και οι δύο βασικά είναι μία μπροστά στην άλλη, πίσω από την άλλη και φτάνουν στη γέφυρα. Τους βλέπω. Καλή. Έχουμε ακριβώς μπροστά μας δύο επαφές, γύρω στα ούτε 40 μέτρα. Δεν μας έχουν πάρει χαμπέρα ακόμα, εννοείται δεν ανοίγουμε. Άλλοι μας έχουν προσπεράσει, έχουν φύγει east. Από drone. Πες μεγάλα. Έχω δει και τα τρία σπιτιά, δεν βλέπω κάτι στα παράθυρα, αλλά έχω αρκετό ύψος και δεν θέλω να ρισκάρω να το χαμηλώσω. Μπορείς να πας πιο προς τα βουνά και με το zoom να δουλέψεις μέσα από τα παράθυρα. Κόπη επιχειρώ. Το ένα σπίτι ίσως μπορείς να το δεις μέσω θαλάσσης να κατέβεις, γιατί είναι σχεδόν καρφί, είναι πιάτο από τη θάλασσα. Καλύτερα. Το northwest έτσι όπως φαίνεται. Να έχει τόσο κόσμο μέσα στο ξερό το ποτάμι, τσεκάρε πρώτα τα δύο τα σπίτια που είναι δεξιά και αριστερά από αυτό. Okay. Φαντάζομαι για να φρουρείται η είσοδος της πόλης από το ποτάμι, λογικά θα είναι την πλευρά του την εσωτερική του ποταμού. Δηλαδή φαντάζομαι το πιο κοντινό στο
στο ποτάμι. Λοιπόν, νομίζω βλέπω ένα τυπά στο παράθυρο, στο σπιτάκι το μαρκαρισμένο, το κάτω αριστερά. Το σάβδε. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, 100%. Είμαι χαμηλά στη θάλασσα, τσεκάρω τα σπίτια, δεν έχω δει κάτι για την ώρα και κάνω reposition south πάνω στο βουνό. Το σπιτάκι που λέει ο Ίκαρος, στο αριστερό παράθυρο ήταν σπασμένο στο τείχος, στο δεξί παράθυρο όμως, άμα δείτε, μέσα έχει φως. Είναι φωτισμένο μέσα στο παράθυρο. Τα άλλα γύρω γύρω δεν είναι. Υπάρχει μια λογική σε αυτό που λέει. Αλλά θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε. Πλην όμως και το στενάκι που είναι πίσω από τα σπίτια φαίνεται φωτισμένο και αυτό. Πάνε southwest του. Ραφ, τσεκαρέτα από πάνω λίγο προς τα χαμηλά. Όσο τσίπα τόσο πιο πολύ μπορείς. Να φέξε μια χωρά σου. Γάμω τα δέντρα μου, ρε μαλάκα. Φίλε, δύσκολη δουλειά του πρόγραμμα. Με κάτι. Όχι. Ωραία, λοιπόν, βλέπω τύπο μέσα σε κτίριο. Στο διόροφο, δυτικά από εκείνο που λέγαμε με το σπασμένο του τοίχο, εκείνη η μαλακία, πάνω. Στο west παράθυρο, από τη μεριά της θάλασσας. Στο σπασμένο. Είναι... Όχι σε εκείνο το κτίριο, στο west από εκείνο στο διόρφο. Είναι σίγουρο άνθρωπος γιατί κουνιέται, τον βλέπω. Και πρέπει να είναι... Δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει μέρος οι κόκκινοι να περάσουν το ποτάμι απέναντι. Ναι, από την όχθη. Αλλά και οι κόκκινοι, κάποιος βγήκε από το διόρφο δίπλα σας από την πίσω μεριά. Εγώ είμαι. Δεν βεβαιώνω. Για τον μαλάκα δεν βγήκε. Κοκκινή, κατεβείτε λίγο από εκεί πέρα που κάνετε τις τσίτες και να είστε έτοιμοι να πέσετε στο νερό. Μπορείς να μου φέξεις λίγο το... Μπορείς να μου φέξεις λίγο το διόρροφο που λέει ο άλλος. Ραντ, αν βουτήξουν στο νερό και βγουν στις σαμπρέλες, υπάρχει ότι σαν τους δει κανένας. Φαντάζομαι ανάλογα το βάθος που θα είναι. Να βουτήξουν, λέω, όταν θα περάσουν τη τέτοια να βουτήξουν. Δεν βλέπω κάποιον από το νερό αυτή τη στιγμή. Το ντρόν είναι πάνω στη θάλασσα, πάνω από το μόλο. Ωραία, κόκκινη, πέσε στο νερό. Γιώργο. Ναι, βουτάτε, περνάτε κάτω από την ξύλινη την αποβάθρα και βγαίνετε στις ομπρέλες στα καϊκιά. Τα λέμε όταν γίνει. Οπ. Κάτι βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν είναι μαλακές του τέτοιου, είναι όντως τα θερμικά. Είναι στην άλλη πλευρά, είναι στη south πλευρά της πόλης. Ράθ, να είσαι από πάνω τους. Κοπή.
είμαστε κάτω από την ξύλινη μαλακία. Σομπρέλες, Γιώργο στα σκαριά. Πάμε στις σομπρέλες. Ωραία, πιάστε από, ένα, από μια βάρκα από πίσω ξάπλα. Ναι, τι έχεις μάθει πάνω τους. Μπα, όχι με τίποτα, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Μεταξύ εμένα και αυτόν. Πρέπει να αλλάξω θέση. Δίνω λέιζερ στον αέρα, πας και καταλάβει. Μπα, τίποτα. Νάιτ, βλέπεις κάθετα το ξερό το ποταμί. Το βλέπω κάθετα, ναι, βλέπω μέχρι την πρώτη γέφυρα. Μετά αρχίζει και κάνει στροφή και χάνεται μέσα στα δέντρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, κοίτα λίγο το λέιζερ μου, το βλέπεις. Σβήστε λίγο γυάλι. Το παράθυρο που δείχνω εκεί είδα τον τύπο. Το βλέπεις. Το βλέπω. Απ' τη θέση σου κέντρο έχεις μάτια στους δικούς μας. Όχι, έχω μείνει στην North μεριά. Λόγω απόστασης ή λόγω εμποδιών. Λόγω εμποδιών, έχει σπίτι μες στη μέση. Τους δικούς μου τους βλέπω, ανάμεσα από τα σπίτια τους βλέπω. Να πλησιάσουμε, τι να κάνουμε. Περιμένουμε τον άλλο να αλλάξει θέση. Πάμε πρώτα τώρα να δούμε, να σας βρει τρομολόγιο να πλησιάσετε στο σπίτι. Okay. Έχω χαμηλό στον drone, βλέπω μέσα στο παράθυρο που κατέτυξες. Από τη γωνία μου δεν βλέπω κάτι πάντως. Είναι... ο τύπος είναι ανάμεσα στο... Είναι από το ανάπτυξη παράθυρο και στη γωνία. Δεν ξεχειρίζουμε. Ραδ, μπορείς να τους καλύψεις στο δρομολόγιο τους, να τους κατευθύνεις στο δρομολόγιο τους μέχρι να φτάσουν στο σπίτι αυτό. Θετικό, δώσε μου 2 λεπτά να απορρίψω. Κανονικά η καλύτερη μου θέση θα ήταν ακριβώς south από αυτούς, πάνω στο λόφο. Αλλά πήραμε λάθος στο δρομολόγιο από εδώ. Ναι, αλλά δεν μπορείς να περάσεις. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Όταν θα κάνουμε extract, πώς θα έρθω εγώ south. Λοιπόν, είμαι πίσω και πάνω σας. Ένα από εκεί. Βλέπω και δεύτερο τυπά στο αριστερό παράθυρο. Ωραία. Ήκαρε ξεκόλα λίγο με τους τυπάδες, τους έχεις δει εσείς θα πείτε εκεί πέρα. Δες λίγο το δρομολόγιο τους και ξεκινά λίγο να τους κατευθύνεις. Να προχωρήσουμε μέχρι να φτάσουν στην πόρτα αυτού του σπιτιού. Είστε κλειάρα από οτιδήποτε κινείται στο δρόμο, δεν γνωρίζει επαφές μέσα σε σπίτια. Κινούμε. Ωρα, ξεκινήστε να κινήσετε. Στέλνω τον drone south εκεί που είπες. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης ή τουλάχιστον προς την πόλη, προς το χωριό, καταφέρνονται πάρα πολλές επαφές από το στρατόπεδο. Τρεις, διάδες, τριάδες και ξαναφεύγουν και ξανάρχονται, οπότε... Εχθρός στο πίσω κτίριο μέσα. Ωραία. Νάιτ, κάλυψε τους. Τι καρέ, ανατείναξε. Δέχεστε από north, από μέσα από το κτίριο, από μέσα από το παράθυρο. Δεν πιάνει απόσταση κέντρο, δεν πιάνει απόσταση. Σας πλησιάζει εχθρός από east, βγήκε μέσα. Εκεί, πάμε να μπείτε μέσα στο σπίτι γρήγορα, Γιώργο. Χάσε ένα άτομο. Μπείτε μέσα, πάμε. Όλη η πόλη έχει γίνει alert. South από εσάς, στο σπίτι, μέσα στην αυλή έφυγε εκεί. Έχουμε νεκρό τώρα, Μαρά. East, μέσα στην αυλή πλησιάζει ένας. Η έξοδος από το ποτάμι είναι καθαρή όσον αφορά κάτω τη γέφυρα. Σας ανοίγω δρόμο. Το βλέπω κάτι κοντά μας. Κομμάτι εντάξει. Εγώ είμαι εντάξει, το
north σπίτι από το τριγωνάκι είναι καθαρό, δεν έχει μέσα κόσμο. Ραδ, με τον Knight, φύγετε να πάει φέρετε τα αυτοκίνητα. Κοπή. Έλεξε. Είναι εκείνο το σπίτι, Jim. Μισό. Ρε παιδιά, ένα νόμιμο έχουμε, θα το βρούμε. Μαλάκα. Τα οχήματα που έχουν μεταφερθεί μέσα στις καλαμιές είναι στις πιο... πιο τελευταίες. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα, μπροστά από τα πίκλη. Ο λόγος που έγινε αυτός δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Λάμω. Τσεκάρω είστε. Τα βρήκα είναι είστε. Τα βρήκα τα όχηματα. Το άλλο παρά. Είμαστε στο οχήμα. Σας μηθρή από North East. Με έχεις ρά. Οχήματα είναι ακριβώς δίπλα στο πύργο του καθιστράμενου. Ωραία, βγείτε από τα οχήματα και πάρτε μάτια. Καλύψε μας και στα τρία τα σπίτια δεν έχει όμηρο. Αν είσαι εχθρός πίσω από το σπίτι, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι. Έχω μάδια πάνω σας. Patrol Southeast, τρία άτομα έρχονται μπροστά μας. Οι γενικά κάνουν βόλτες.
Ναι, takes 3 west. Ναι. Πόσο δική μας είναι active? Εγώ, Scan και Jimmy είμαστε active. Κόπιστε όλοι δίπλα στον καπνό? Όχι, αλλά έχω μάτια πάνω τους. Είναι σχεδόν κοντά στην παραλία, στο γηπεδάκι με το μπάσκετ. Ένας, τουλάχιστον. Τον έχουνε μάτια. Ερχόμαστε με τα οχήματα. Πες τα οχήματα γρήγορα. Θα σου δώσω καπνό. Μέσα, φεύγουμε south. Φεύγουμε south από το δρόμο. Πήγε.